Μερικού μήνε μετά την έγκριση του σχεδίου Ελλάδα 2, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη αποκτήσει πικρή εμπειρία από τι αντιλαϊκέ προβλέψει του νέου υπερμνημόνιου του Ταμείου Ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο, που υπερψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα αστικά κόμματα τη χώρα μα, μοιράζει χρήματα των λαών σαν επιδοτήσει μαμούθ στου ομίλου τη πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη για εγγύηση τη κερδοφορία του, φορτώνοντα το λαό βάρβαρα προαπαιτούμενα. Όπω ο ευρωενωσιακή κοπή νόμο έκτρομα που καταργεί το οκτάωρο και συνδικαλιστικά δικαιώματα, η διάλυση τη κοινωνική ασφάλιση, νέοι φόροι, πανάκριβο ρεύμα και είδη λαϊκή κατανάλωση. Η οικονομική πολιτική, είτε επεκτατική είναι είτε περιοριστική, στην κρίση και στην ανάκαμψη, εξυπηρετεί τι απαιτήσει του κεφαλαίου για την κερδοφορία του, όχι τι λαϊκέ ανάγκε. Πραγματική διέξοδο αποτελεί η οργάνωση τη εργατική λαϊκή πάλη για αυξήσει σε μισθού συντάξει, ανατροπή των αντεργατικών νόμων, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματο υγεία, τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, για προσλήψει προσωπικού και μέτρα στα σχολεία όπου διαμορφώνονται συνθήκε υπερμετάδοση κορονοϊού. Είναι υπάλληλοι ενάντια στα συμφέροντα των μονοπωλίων και της κυβερνήση του για να γίνει ο λαό πραγματικά ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.